Και η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο συνεχίζεται. Και σήμερα, όπως θα μας πει ο Γιάννης Φόσκολος, να δούμε αν θα δούμε αυτή την, την πτώση, αν θα γίνει ε, αντιληπτή αυτή η πτώση και στις Αντλίες. Να χαιρετήσουμε όμως και τον κύριο Χαράλαμπο Μπογκότση που είναι μαζί μας, καθηγητής οικονομικής πολιτικής. Κύριε Γκότση, ακούμε το ρεπορτάζ και ερχόμαστε κατευθείαν σε εσά. Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα Ματίνα. Πράγματι σήμερα βλέπουμε να συνεχίζεται η καθοδική πορεία στις διεθνείς τιμές α, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που είδαμε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Αρκεί να σου πω πως η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι με μείωση 4% σε σχέση με την Παρασκευή. Έχουμε πέσει κάτω από τα 110 δολάρια το βαρέλι. Παραμένει φυσικά πολύ υψηλά η τιμή, ωστόσο όχι τόσο υψηλά όσο την είδαμε στα μέσα Τη προηγούμενη εβδομάδα και την ίδια καθοδική πορεία ακολουθεί και το φυσικό αέριο. Είμαστε στα 119 ευρώ η Μεγαβατόρα, με πτώση 9% της 100 σε σχέση με το κλείσιμο τη Παρασκευή. Πρέπει να σου πω πω το πρωί η Μεγαβατόρα έχει φτάσει και στα 110 ευρώ, που είναι η χαμηλότερη τιμή που είχαμε να δούμε από την 1η Μαρτίου. Και αυτό ενώ την περασμένη εβδομάδα, στα τέλη τη περασμένη εβδομάδα, είχαμε πτώσει περίπου 32% σορευτικά στην τιμή. Τώρα, πού αποδίδουν οι διεθνεί αναλυτέ αυτή την ποθε... πορεία, την καθοδική πορεία. Διαβάζω και στο ημερησία.gr πω αυτό που πυροδοτεί αυτή την καθοδική πορεία των τιμών είναι ουσιαστικά οι συνομιλίε που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα ανάμεσα στι δύο δυνάμει, ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Πρέπει να σου πω πω οι διεθνεί αναλυτέ εκτιμούν ότι υπάρχουν ελπίδε για πρόοδο, παρόλο που οι εχθροπραξίε συνεχίστηκαν με αμύωτη ένταση μέσα στο Σαββατοκύριακο. Επίση, οι διεθνεί αναλυτέ δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Σύμβουλο Εθνική Ασφαλεία των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν, με τον διπλωμάτη τη Κίνα, τον Γιάνγκ Τσιενχή. Στην Ρώμη, ιδίω μετά τα δημοσιεύματα που είδαμε το Σαββατοκύριακο ότι η, ε, η Ρωσία είχε ζητήσει οπλισμό από την Κίνα. Αυτά από τι διεθνεί αγορέ. Ωστόσο, πρέπει να σου πω πω εδώ στα δικά μα η τιμή στην Αντλία δεν έχει ακολουθήσει ακόμη αυτή την διεθνή πορεία, δεν έχει ακολουθήσει ακόμα την καθοδική πορεία και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του παρατηρητήριου τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξη, είμαστε στα. 2,109 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη. Δηλαδή, χθες, αυτή είναι χθες η τιμή, περάσαμε πλέον τα 2,1 ευρώ το λίτρο μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα. Το ντίζελ κίνηση είναι μία ανάσα από τα 2 ευρώ και το πετρέλαιο θέρμανσης αρκετά πάνω από τα 1,6 ευρώ. Στις τιμές ανανομώ πρέπει να σου πω Ματίνα δεν υπάρχει σχεδόν κανένας νομός ή ελάχιστη που είναι πλέον κάτω από 2,1 ευρώ το λίτρο η τιμή τη αμόλυδυση. Ελάχιστη και μάλιστα υπάρχουν και κάποιοι νομοί όπω οι κυκλάδε που είμαστε στα 2,2 ευρώ το λίτρο. Άρα το μεγάλο ζητούμενο είναι αν η διεθνή πτώση των τιμών θα τη δούμε στην αγγλία, θα τη δούμε στα βενζινάδικα.